ερωτήσεις για την παρουσίαση του κυρίου Γιαννακόπουλου για το μέλλον της ενδο-ουρολογίας. Εδώ περισσότερο είναι εξελίξεις σε τεχνολογικά θέματα. Πώς δηλαδή θα βελτιώσουμε τα εργαλεία μας, πώς θα βελτιώσουμε τις οπτικές μας. Υπάρχει κάποια ερώτηση από το ακροατήριο? Κάποιο σχόλιο, παρακαλώ, κύριε Βαρκαράκη. Ναι, είναι πιο ανθεκτικά. Και αυτό γιατί δεν σπάζουν οι οπτικές σύνες όπως σπάζουν σαν συνηθισμένα εύκαμπτα ενδοσκόπια. Δεν έχεις απόλυση οπτικών ινών, άρα δεν έχεις περιορισμένη διάρκεια ζωής βέβαια. Και αυτά είναι ευπαθή σε ένα βαθμό, έτσι προς Θεού δεν είναι μεταλλικά. Επίσης διαρκεί πολύ περισσότερο, σχεδόν 100 φορές περισσότερο διαρκεί ο φωτισμός τους. Η πηγή LED που έχουν στην άκρη είναι 100 φορές μεγαλύτερης διάρκειας από μια πηγή ξένου. Άρα έχουν διάρκεια. Και πολύ και χαμηλή κατινάλ, δηλαδή υπάρχουν LED που και στην καθημερινότητα. Κόστος. Δεν ξέρω να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν για τα κυστοσκόπια και τα κυστοσκόπια που είναι το ίδιο με το νεφροσκόπιο ουσιαστικά. Το εύκαμ με το κυστοσκόπιο είναι το ίδιο εργαλείο με το εύκαμ με το νεφροσκόπιο. Κυκλοφορούν πολλές εταιρείες. Αλλά στα ορτηροσκόπια αυτή τη στιγμή μία εταιρεία είναι αυτή που κυριαρχεί. Και είναι η Olympus. Η Olympus, η οποία έχει πάρει και την ACMI. Και η ACMI έβγαλε πρώτη και η Olympus πήρε και την τεχνολογία και την προχώρησε. Είναι αρκετά ακριβά, αλλά δεν μπορώ να σου πω ακριβή τιμή. Αν με επιτρέπετε, επειδή πριν από 3 μήνες αγοράσαμε ένα ψηφιακό εύκαμ το ορτηροσκόπιο της Olympus, είναι 30.000. Από αυτά τα 15 είναι το unit της κάμερας και το άλλα 15 είναι το κομμάτι του ουρτηροσκοπίου. Το οποίο αν σπάσει δεν πληρώνεις όλο πάλι το 30, μοιράζεται στο 15. Οπότε εντάξει, είναι ένα κόστος αρκετά σημαντικό. Η προσωπική μας εμπειρία, ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, είναι το εξής, ότι ενώ έχεις πάρα πολύ καλές εικόνες και είναι εικόνες κυστεοσκοπίου, στη διάγνωση κλπ, όταν ξεκινάς να κάνεις τη λιθοτριψία, όλα αυτά τα συγκρίματα τα βλέπεις επίσης πάρα πολύ καλά. Αυτό έχει σαν συνέπεια να χρειάζεσαι συνέχεια να σταματάς, να καθαρίσεις λίγο. Δηλαδή είναι λίγο προβληματική η λέιζερ λιθοτριψία με τα ψηφιακά. Γιατί βλέπεις πολύ και τη θολούρα. Δηλαδή ένα κομματάκι κυκλοφορεί μπροστά σου, λες και είναι γίγαντας. Και αυτό είναι λίγο προβληματικό. Κύριος Κολαρίκος, έχει ένα σχόλιο. Αυτό που λέει ο κύριος Αδαμάκης είναι ακριβώς το πρόβλημα που έχουν τα βίντεο ουρτηροσκόπια αυτή τη στιγμή, σε αντίθεση με την εξάχνωση των όγκων του ανωτηροροπητικού, που εκεί βρίσκουν πολύ μεγάλη εφαρμογή, γιατί δεν έχουν ακριβώς αυτό το πρόβλημα που λέει ο κύριος Αδαμάκης. Στην Πέτρα είναι δύσκολα τα βίντεο, τουλάχιστον ενδοσκόπη, όπως είναι αυτή τη στιγμή. Στην εξάχνωση όγκων η εικόνα είναι πολύ καλύτερη, πιο εντυπωσιακή και διαγνωστικά και θεραπευτικά. Δεν έχουμε αυτά τα προβλήματα. Εγώ ένα γενικότερο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω, Στέλιο, με αυτά που μας έδειξες, που είναι όντως εντυπωσιακά, είναι ότι νομίζω ότι αναμφισβήτητα η κατεύθυνση είναι προς τις επεμβάσεις χωρίς μεγάλες τομές, όμως είμαστε ακόμα σε μια αρχική φάση που βλέπουμε να δοκιμάζονται πολλά πράγματα τα οποία είναι παράλογα, διότι νομίζω ότι το να κάνει κανείς μια τρύπα στο στομάχι για να βγάλει τη χολή μόνο και μόνο για να μην έχει τις 3 μικρές τομές της κλασικής λαπαροσκοπικής, δεν είναι λογικό αυτό. Αλλά είναι σίγουρο ότι μετά από καιρό και μετά από πολλές προσπάθειες θα βρεθούν οι σωστές ενδείξεις και θα βρεθούν οι πραγματικές ενδείξεις όλων αυτών των καινούριων τεχνικών. Είμαστε ακόμα στη φάση που κάποιος σε κάποιο πανεπιστήμιο, σε κάποιο χειρουργείο, προσπαθεί να κάνει ό,τι πιο τρελό υπάρχει και να βγει να το ανακοινώσει και να εντυπωσιάσει. Αλλά μετά σιγά σιγά, όπως είπες πολύ σωστά για τα notes που στην αρχή εφαρμόστηκαν, υπήρξε μεγάλος ενθουσιασμός, αλλά τώρα σιγά σιγά αρχίζει και ηρεμεί και λέμε, βρε παιδιά, δεν είναι δυνατό να τρυπάμε 8 όργανα για να φτάσουμε στο ένατο και να το βγάλουμε από 9 άλλα όργανα μόνο και μόνο για να μην έχω 3 μικρές τομές. Ποια είναι η γνώμη σου σε αυτό? Έχω μία μικρή μόνο ένσταση για το LES. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι, το ομολογώ και εγώ, σας το λέω ειλικρινά. Το βλέπα λίγο, αν θέλεις, γελώντας. Τώρα, τι 3 τρύπες, τι 1 τρύπα στον απαλό, με εργαλεία που αρθρώνονται, είναι πολύ δύσκολο να τα δουλέψεις, ανάποδες κινήσεις. Δηλαδή, αυτό που ξέρει κανείς να κάνει λαπαροσκοπικά, πρέπει να το κάνει ανάποδα για να δουλέψει το LES. Θες να σπρώξεις αριστερά, σπρώχνεις ανάποδα, να μην σας μπερδέψω τώρα με τεχνικά τέτοια. Είναι τρομερά δύσκολο για κάποιον που κάνει ακόμα και λαπαροσκοπικά. Μέχρι που οι τύποι αυτοί που είδα τότε από κοντά, και τους ξέρω τους πιο πολλούς, Ρενέ Σοτέλο, σας λέω ελληνικά ονόματα έτσι, από Αγγλία, γιατί είπε ο Ντεσάι από το συνεργάτη του Γκιλ, μας έφεραν paper με 100-120 περιστατικά
Και ο Σωτέλου, για παράδειγμα, μας έδειξε βίντεο διακιστικών διακιστικών, λέω. Ναι, διακιστικής προστατεκτομής με single port και ό,τι άλλη επέμβαση θέλετε. Πείτε μου τι θέλετε και το είχε. Και δεν ήταν ένα και δύο περιστατικά, ήταν σειρές με 100-120 περιστατικά. Εκεί εγώ σας το λέω ειλικρινά, τρόμαξα. Γιατί θεωρούσα ότι αυτοί παίζουν εδώ και παλεύουν να νικήσουν ένα τον άλλο. Δεν παίζουν όμως. Είναι λίγοι ακόμα, ευτυχώς για όλους μας. Είναι πολύ λίγοι αυτοί που μπορούν να το κάνουν. Αλλά αν εκπαιδεύσουν και άλλους, θα γίνουν πολύ σύντομα.